Τέταρτη θέση στον τελικό. Όχι βάθρο, αλλά σίγουρα μια τεράστια διάκριση. Σίγουρα για τα 19 μου χρόνια και με τα 3 χρόνια που ασχολούμαι στο άθλημα της κοπηλασίας είναι τεράστια διάκριση. Ούτε στα όνειρά μου δεν το φανταζόμουν. Αλλά πιστεύω ότι αξίζαμε ίσως να είμαστε και στο βάθρο, αλλά είχαμε μια ατυχία στην εκκίνηση, οπότε αυτό μας τύχησε μια θέση στο βάθρο. Είσαι 19 ετών, όπως είπες σωστά, έχεις όλο το μέλλον μπροστά σου, έτσι. Το Τόκιο σε περιμένει. Αυτό ακριβώς. Αυτή η κούρσα πιστεύω ότι μας δίνει περισσότερη δύναμη και κίνητρο να συνεχίσουμε για τα επόμενα χρόνια και να προσπαθήσουμε στο Τόκιο να είμαστε στο βάθρο. Μετά από αυτό το μου διαμεσμένο ξεκίνημα, τι είπατε με στη Βάρκα, είπε πάμε να δοκιμάσουμε και ό,τι βγει, επειδή τελικά ανεβήκατε, φτάσατε μέχρι την τέταρτη θέση. Εκείνη τη στιγμή δεν χρειάστηκε να μιλήσει καμία από τις δυο μας και οι δύο το θέλαμε πάρα πολύ και μόλις βρήκαμε αμέσως τη στιγμή που έπρεπε και οι δύο να τα δώσουμε όλα, ξεκινήσαμε από την αρχή και τα δίναμε. Αλλά ίσως αυτό δεν ήταν αρκετό, οπότε δεν μπορέσαμε να αναπληρώσουμε το χαμένο έδαφος. Αν είχατε την ευκαιρία να ξανακάνετε την κούρσα από την αρχή, θα δοκιμάζετε κάτι άλλο, θα είχατε κάποιο άλλο ενδεχομένο σχεδιασμό? Στον αγώνα πιστεύω και οι δύο δώσαμε τα πάντα, δηλαδή δεν θα μπορούσα να πιέσω κάτι περισσότερο, έφτασα στο 100% και παραπάνω από το 100%. Το μόνο που θα άλλαζα θα ήταν ο καιρός, αλλά δεν είναι στο χέρι μου, οπότε δεν μπορώ να αλλάξω κάτι.